Ξεκινώντα από τα Χανιά, σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησε διαδοχικέ επισκέψει και συναντήσει με φορείς για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση στον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη, ο Υπουργό μίλησε για την πορεία και τα χρονοδιαγράμματα των έργων του ΒΟΑΚ, των σχολικών κτηρίων Γενικού Εννέου και Επάλκη ΣΑΜΟΥ, του νέου σταθμού επιβατών στο λιμάνι τη Ούδα και την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του ποταμού Ταβρονίτη. Ξεκινήσαμε τι συναντήσει μα εδώ, από τα Χανιά, όπου είχαμε μια παραγωγική συνάντηση στον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη με τη διοίκηση και τους του εργαζόμενου του. Φορέα ούτω ή άλλω που ανήκει στην πολιτική εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Διοίκηση με την οποία έχουμε στενή συνεργασία σε μηνιαία βάση, δρομολογώντα σημαντικέ, όπω ακούσαμε και σήμερα, αναπτυξιακές, πράσινε, στρατηγικέ παρεμβάσει για το νησί για την Κρήτη. Αναφερόμενο στο ΝΟΑ, ο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάου μίλησε για μια σημαντική κληρονομιά. Έναν πιλότο που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νησί. Η ΟΑΚ είναι μια κληρονομιά του Κωνσταντίνου Μητσοδάκη στην Κρήτη. Και κυρίω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πείραμα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πείραμα γιατί δεν είναι μια κρατική εταιρεία. Είναι μια εταιρεία στην οποία εκτό των άλλων συμπράττουν και η περιφέρεια, αλλά βεβαίω και η δήμη τη Κρήτης, το έργο το οποίο παράγει είναι πολύ σημαντικό, είναι σημαντικό και δεν είναι περιορισμένο μόνο σε ένα αντικείμενο. Βλέπετε ότι κάνει έργα τα οποία είναι και κατασκευαστικά, κυρίως συγκοινωνιακά, έργα όμως τα οποία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά, υδραυλικά και έργα τα οποία αφορούν και τη διαχείριση των υδάτων. Από το Αμάριο, ο κύριο Ταϊκούρα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα έργα του Ρεθύμνου, τονίζοντα πω στι 16 Φεβρουαρίου θα υπογραφεί η σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξη του Συμβουλίου τη Ευρώπη για το έργο του Πλατή Ποταμού, με χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ παράλληλα δήλωσε πω έω το 2027 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο τη αξιοποίηση του φράγματο ποταμών, λύνοντα το ζήτημα τη υδροδότηση στο Ρέθυμνο. Ένα σημα... ...αντιπλημμυρικό έργο το οποίο από την υπογραφή της σύμβασης που εκτιμούμε ότι μπορεί να γίνει μέσα στο 2024 θα αδερφτούν 45.000 στρέμματα και θα υλοποιηθεί μέσα σε πενταετία. Και ταυτόχρονα εδώ στο Αμάρι θα ξεκινήσει η υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου που αφορά την ίδρυυση όλη του αριθμού με απότατο χρονικό σημείο υλοποίηση το 2027 ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ήρθαμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Τοπικοί φορεί εξέφρασαν την ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίηση των έργων, τα οποία αναμένονταν εδώ και πολλά χρόνια, ευχαριστώντα παράλληλα το Υπουργείο για τη συνεργασία και τη συνεχή υποστήριξη. Αυτή η περίοδο ήταν μια περίοδο εργοταξίων στο σύνολο τη Κρήτη κάτι το οποίο φαίνεται και φαίνεται από την εξαιρετική δουλειά την οποία γίνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και πάντα σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μαζί με τη συνεργασία και τη συνέργεια που υπάρχει μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα όλα αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν και αυτό που χρειάζεται είναι η ενότητα, η συμπόρευση. Εμείς θέσαμε και πάλι τα αιτήματά μας στον Υπουργό, τόσο κατηδίαν αλλά και τα έθεσαν και οι κάτοικοι εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ευελπιστούμε ότι θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους όπως έχουν κάνει κατά το παρελθόν και ένα από τα σοβαρά τα οποία έχουν πάρει πράγματι το δρόμο τους αντισταθμιστικό, το δρόμο του αντισταθμιστικό όφελο για την περιοχή είναι η κατασκευή των δύο λιμνοδεξαμενών στην περιοχή Γεραγκαρίου Ελενών. Κατά τη διάρκεια τη σύσκεψη, κάτοικοι από το Πετροχώρι εξέφρασαν την αγωνία του για τι επιπτώσει έργων στην περιοχή, με τον Υπουργό να ακούει του προβληματισμού του, δηλώνοντα πω το Υπουργείο θα αξιολογήσει κατάλληλα τα σχετικά με την αρμοδιότητα του έργα.